Στο δρόμο θα βρεθεί και πάλι το αρχείο 36 ετών του Φεστιβάλ Πάτρας και του Οργανισμού Καλλιτεχνικών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων. Ένα αρχείο που περιλαμβάνει τη σύγχρονη ιστορία του θεάτρου στην Πάτρα, χιλιάδες φωτογραφίες, πολύτιμα προγράμματα παραστάσεων, αφίσες, έγγραφα και αναμνηστικά. Μας ειδοποίησαν η Διοικούσα Επιτροπή του Πανπελοποννησιακού ότι πρέπει να το μετακινήσουμε από εκεί και άμεσα, μέσα στις επόμενες 7 μέρες. Μας έχουν ειδοποιήσει εδώ και καιρό από αρχές Αυγούστου και βρισκόμαστε από τότε σε αλλεπάλληλες συζητήσεις είτε με την Επιτροπή είτε με τον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος μας έχει πει ότι είπε να συρρυκνωθούμε στο χώρο, να πάρουμε τον μισό χώρο, να μαζέψουμε κάπως τα πράγματα και τελικά μας είπανε ότι πρέπει να τα πάρουμε τελείως. Είναι το αρχείο του οργανισμού και του φεστιβάλ από το 1981, το οποίο περιλαμβάνει αφίσες, φωτογραφίες, θεατρικά προγράμματα, όλη μας τη βιβλιοθήκη, βιβλία, αναμνηστικά, έπιπλα. Είναι ένας χώρος περίπου γύρω στα 70 με 80 τετραγωνικά. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του φεστιβάλ, ζητήθηκε από την Διοικούσα Επιτροπή του φεστιβάλ η απομάκρυνση του αρχείου από τον αποθηκευτικό χώρο στο Πανπελοποννησιακό στάδιο, που είχε παραχωρηθεί μέχρι την οριστική λύση του ζητήματος από το Δήμο Πατρέων. Παραμένει εκεί γιατί βρισκόμαστε εδώ και περίπου 2 χρόνια στο Πανπελοποννησιακό και έχουμε κάνει ήδη από τις αρχές μια πρόταση να φτιάξουμε ένα μουσείο το οποίο θα είναι επισκέψιμο και στον κόσμο, αλλά κυρίως σε μαθητές, φοιτητές, μελετητές, συγγραφείς, ανθρώπους που θέλουν να κάνουν διδακτορικά σε ώρες που βολεύει. Και μάλιστα είπαμε ότι το μουσείο θα το λειτουργούμε με δικό μας προσωπικό και με δική μας φροντίδα. Από τότε δεν έχουμε λάβει ποτέ οριστική απάντηση, ούτε ότι θα μείνουμε στο χώρο, γι' αυτό και το αρχείο μας είναι αταξινόμητο, όπως ακριβώς το βάλαμε. Και μάλιστα μέρος του έχει καταστραφεί ήδη, γιατί το είχαμε σε άλλες αποθήκες πριν το μεταφέρουμε εκεί, στην Αγίου Ανδρέου. Και αν θυμάσαι μια πλημμύρα που έγινε τον Οκτώβριο του 2016, καταστράφηκε μέρος του αρχείου, ευτυχώς όχι οι φωτογραφίες, γιατί το είχαμε αλλού. Ακριβώς γι' αυτό κάνουμε και την έκκληση να βρεθεί κάποιος, είτε ιδιώτης είτε φορέας, να μας φιλοξενήσει. Αυτό που ζητούν είναι να βρει στέγη το αρχείο, καθώς κινδυνεύει άμεσα να καταστραφεί ένα τόσο πολύτιμο για την Πάτρα αρχείο, που μπορεί να είναι στην κατοχή και τη φροντίδα του Φεστιβάλ της Πάτρας, ανήκει όμως και στην πόλη, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.